Στο βλέμμα σου διαβάζω λόγια που μείναν να φανερωτά. Δεν πρέπει αλλά γιορτάζω για τον ανίποτο τον ερωτά. Στον αχέρι μου δεμένα όσα διάλεξα και κράτησα, στ' άλλο χέρι μου κρυμμένα όσα χωρίς να θέλω αγάπησα. Κόκκινα σημάδια σε πουκάμισο λευκό, μια μαχαιριά που με κόψε στα δυο. Κόκκινα σημάδια σε πουκάμισο λευκό, μια μαχαιριά που με κόψε στα δυο. Αν τολμήσει να εμφανιστεί μπροστά μου αλίμονο του, θα τον φτύσω. Εν το αξίζει ούτε το φτύσιμο μας, ρε πάπου. Όσον τον αγαπούσα πριν, τόσο τον μισώ τώρα. Το μωρό να έρθει μαζί με τη μάνα του στην Αγγλία, να πάει να ζήσουμε εκεί μέσα. Το μωρό δεν θα πληρώνει τις αμαρτίες της μάνας του. Τόλμα κάμε έτσι πράγμα και να δεις τι θα πάθεις. Αχ, ρε φίλε. Αν δεν σ' είχα και εσένα να μου δίνεις λίγο κουράγιο αυτές τις δύσκολες στιγμές, θα είχα τρελαθεί. Ναι, σχετικά με την υπόθεση του τεστ DNA. Ναι, θέλω να επισπεύσετε τη διαδικασία. Ναι, θέλω να γίνει το συντομότερο η δίκη. Μακριά από το αίμα των αθώων. Μακριά από όλους όσους με κυνηγούν. Και από όλα όσα με στοιχιώνουν. Εάν είσαι τόσο άξιος να κλείσεις την μάνα του κοπελουθιού σου φυλακή, τότε κάμε το. Να δούμε ρε πόσο μάγκας είσαι. Λοιπόν, μην μου βγάλεις γλώσσα, γιατί θολώνουν τα μάτια μου, α! Θες να έχουμε τελειά προχτεσινά! Άρα θέμα την ώρα που σε γνώρισα! Ύστερα αλλού φταίει ο φωνιάς! Είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος, Κατερίνα. Και ίσως... ίσως τελικά... εγώ να μην ήμουν κατάλληλος για σένα. Φύγε, μπορώ να σε ακούσω άλλο. Μπορώ να σε ακούω άλλο, φύγε από μπροστά μου! Τελικά η Λέλα έχει δίκαιο. Ο κάθε άνθρωπος παίρνει τούτο που το αξίζει. Και εσένα συγκεκριμένα σου άξιζε η αγάπη μου. Καλημέρα. Άρχισες έψες να έρθεις σπίτι. Τον Άρη. Όχι, με κάτι φίλε. Γιατί ρωτάς? Καλά ρε χαρά, είχες την εντυπώση ότι θα το εμάθαινα. Αν δεν ήθελα εγώ, θα το μάθαινε κανένας. Μάλιστα. Ώστε εσύ αποφάσισες να αποκαλύψετε τις σχέσεις σας. Ναι. Και ο πρώτος που το έμαθαινε ήταν ο παπάς. Πάρε τελευταία εγώ. Εν είχα σκοπό να σου το κρύψω, Ελένη, αλλά... Ούτε για τη μαμά είχε σκοπό να μου το κρύψεις, χαρά, αλλά πάλι έμαθα το τελευταία και εντελώς τυχαία. Ο λόγος που δεν σου μίλησα για μένα και τον Άρη ήταν επειδή... τον τελευταίο καιρόν είσαι συνέχεια μες στην άρνηση, για ούλα. Είσαι σοβαρή τώρα. Ζούμε στο ίδιο σπίτι και για τόσον καιρόν περιπέζεις με ότι είσαστε φίλοι. Πόσο ψέμα ρε χαρά πλέον, πόση υποκρισία. Ακού, Ελένη, δεν νιώθω άνετα να σου μιλήσω για μένα και τον Άριν, επειδή οι σχέσεις μας των τελευταίων καιρών δεν ήταν καλύτερες. Οι σχέσεις μας των τελευταίων καιρών δεν ήταν καλύτερες, χαρά, γιατί έκρυψες μου ένα σοβαρό θέμα που με αφορούσε. Γιατί εκάλυψες την απιστία της μάμας και την υποκρισία του παπά. Ο παπάς δεν έχει καμία σχέση, και δεν φταίει τίποτα αν η μάμα είχε εξωτερική σχέση. Φταίει, χαρά. Φταίει, γιατί συνεχίζει το ίδιο λάθος. Φοβάται να δει την πραγματικότητα, να αντιμετωπίσει με θάρρος την αλήθεια. Αρέσκει του να το παίζει θύμα, να απομονώνεται. Ξέρεις κάτι, χαρά. Η φυγή για τους δειλούς.
Δεν μιλάς έτσι για τον παπά, είναι ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου. Κατέβασ' το ρε χαράπη διάλος που το βαθρό που τον έβαλες. Ήταν ήρωας όταν ήμασταν μωρά. Τώρα που μεγαλώσαμε δεν είναι ήρωας πλέον. Για μένα είναι ένας στυλός. Καλημέρα, Λέλα μου. Εξύπνησε η Κατερίνα. Ναι, άκουσα την πεμήρα στο τηλέφωνο τώρα που εγκατέβαινα. Με τον Άρη. Είναι κάτι σαν ακρολόγητο κόρη. Το όνομα του Άρη δεν θέλω να το ξανακούσω. Μα, Σολομέ μου, σε ένα χωρισμό, δεν και φταίει μόνο ο ένας. Τι του έκαμε η Κατερίνα, τι του έλειπε. Για εκείνον δεν ξέρει κανένας μας τι του έλειπε, Χριστάκη μου. Δεν έπρεπε να φερθεί έτσι σε μια γυναίκα που του έδειχνε τόση αγάπη. Την πρόδωσε πισόπλατα. Δεν ήταν σωστό. Δα με έχεις δίκιο. Αν δεν επερνούσε καλά, έπρεπε πρώτα να εχώριζε και ύστερα να έκαμε μια άλλη σχέση. Ο Άρης Κοριλέλα είναι πολλά καλό παιδί. Εντσίνη σκορτόπιστη η χαρά που τον επέλανε και πήρε τον νου του. Αν αγαπούσε πραγματικά την Κατερίνα, δεν θα άφηνε καμιά χαρά να μπει ανάμεσά του. Καλημέρα, Κατερίνα. Κοιμήθηκες καλά? Προσπάθησα, όσο γίνεται. Πού πάεις τόσο όμορφα ντυμένη, Κατερίνα μου? Ξεχάσες, παππού μου, σήμερα έχω τη συνέντευξη για την εκπομπή στο ραδιοφωνικό σταθμό. Πολλά ωραία, Κατερίνα μου. Πού το έβρες τώρα, ρε Λέλα? Είμαι χάλια, δεν μπορώ. Γιατί, Κατερίνα μου, τα ρούχα σου είναι πολλά όμορφα. Μα μιλώ για την εξωτερική μου εμφάνιση, Αντρουλού. Μιλώ μέσα μου πώς νιώθω. Είμαι χάλια. Μπορείς να με πιάσουν και τα κλάματα μέσα στο interview, παππού, λέω σου το. Εγώ είμαι σίγουρη, Κατερίνα μου, πως είναι να πάρεις μια χαρά στη συνάντηση και να σου δώκουν τη δουλειά. Ξέρω το, είσαι δυνατή, είσαι μια χαρά. Κι αν μου πιάσεις τη δουλειά, Κατερίνα μου, η ζωή σου είναι να αλλάξει. Όπου και να πάω, ό,τι και να κάνω, μέσα μου ο πόνος. Κατερίνα μου, μην ξεχνάς ότι ο χρόνος τα γιατρεύει όλα. Και κάτι άλλο να θυμάσαι, Κατερίνα μου. Ο Θεός διά μας όσα μπορούμε να αντέξουμε. Κουράγιον, Κατερίνα. Κουράγιον. Άντε, φάτε τα κόφλεξα και να αρχίσουμε να πάμε σχολείο. Παππού, πού είναι ο Άδωνης? Ποιος, αγάπη μου, Άδωνης είπες? Ναι, ο Άδωνης. Ο Άδωνης πιέστη γιαγιά του, αγάπη. Γιατί? Επεθύμησε, νόλε, θέλει να το δει. Ενάρτη σπίτι σήμερα? Όχι, να μείνει λίγες ημέρες. Άντε, πιένετε να χτενιστείτε, να φέρετε και τσάντες σαν και να αρχίσουμε. Άντε. Ώστε, ο Άδωνης επί λίγες μέρες τη γιαγιά του, α? Τι ήθελες να πω τον μωρό? Την αλήθεια. Η αλήθεια, Ρένα, είναι ότι η μάνα του, η γυναίκα που αγάπουν και πιστεύκουν μου, έκλεψε με. Είναι έτσι. Απλά δανείστηκαν κάποια λεφτά από την εταιρεία. Και που πότε η κλεψιά λέγεται δανεισμός, Ρένα? Εγώ ξέρω ότι θέλεις να δανειστείς, ρωτάς τον δανειστή σου. Έχεις κάποια λεφτά παραπάνω να με δανείσεις? Εβάλεις το χέρι σου μες στον λοαρκασμό του και ως ακοψυχούφτα σου εντικά σου. Ήταν για καλό σκοπό και ξέρεις το πάρα πολύ καλά. Ήθελε να βοηθήσει τον φίλο της να πάει να κάνει την επέμβαση. Και τι είμαι εγώ, Ρένα? Ο Ερυθρός Σταυρός? Άντε, πιάστε την τηλέφωνο να μιλήσετε. Κόφκο τα σέρκα μου. Παπά, βάλε λίγο νερό στο κρασί σου, σε παρακαλώ. Η Χριστίνα αγαπάσε. Έτσι είναι η αγάπη, Ρένα? Να εκμεταλλεύεσαι τον άνθρωπο σου? Να του λαλείς ψέματα? Εντάξει, ρε παπά, εντάξει, έκαμε ένα λάθος. Δώσεις μια ευκαιρία. Ρένα, η υπόθεση Χριστίνα για μένα έκλεισε μία διαπαντός. Φινίτο λα μουζικά, πασάτο λα φεστά. Έβαλε το χέρι της να τραβήσει χαρτί για τραντάνα και κρούσε. Σας παρακαλώ, μιλάτε του κι εσείς, πέτε του να μέσα σηκωθεί να φύγει από την Κύπρο. Σας παρακαλώ. Για το όνομα του Θεού, δεν είναι κανένα μωρό,
Νότιζε να το πούμε τώρα, θα κάνει αυτό που θέλει. Εσύ εμπόνεχες, μωρά, και γι' αυτό μιλάς. Γαβριέλα μου, σε παρακαλώ, αγάπη μου, μίλα του εσύ και πέτουμα, να μου που σ' ακούει. Μαμά, ούτε εγώ θεωρώ ότι ο Άρης κάνει το σωστό. Αλλά θυμάστε, τότε που ήθελα εγώ να πάω Γερμανία, δεν ακούω κανένα σας. Άμα αγαπάς. Βέβαια, άμα αγαπάς. Ήρθες όμως πίσω στα λόγια μου, α. Αυτή τη στιγμή δεν μιλούμε για μένα, μιλούμε για τον Άρη. Άκουσα το όνομά μου. Γεια μου. Χρυσέ μου, γεια μου. Με σηκωθείς, μάνα μου, να αφήσεις που την Κύπρο. Σε παρακαλώ, γεια μου, γιώκα μου, καλέ μου. Αρκέψαμε το πάρτι πρωί-πρωί. Εγώ πάντως προσωπικά συμπαθούσα πάρα πολύ την Κατερίνα. Κι αμείς εσύ ακόμα. Την Κατερίνα δεν σέρει την τσεπή. Έχει χρόνο να το ξανασκεφτήκα. Ναι, επειδή σκέφτηκα τα ούλα του τα, εγώ αγαπώ τη χαρά και το θέμα έλειξε τα με. Εντάξει. Thank you. Άρη μου, ξέρεις ότι δεν επεμβαίνω στα προσωπικά σου. Αλλά είσαι σίγουρος για το που πάει να κάνεις. Ξέρεις τι σημαίνει μια καινούργια αρχή σε άλλη χώρα. Σκέφτηκα το όλα, Γαβριέλα μου. Αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε εδώ. Δεν θεωρείς ότι όλοι θέλουν να μας κατασπαράξουν. Πρέπει να αφήσουμε να ηρεμήσουν τα πράγματα. Ποια πράγματα να ηρεμήσουν, ποιος σε ενοχλεί. Πρώτη και καλύτερη εσύ, μαμά. Είδες η Ορδάνη μου, είδες εντελώς μου μιλά ο γιος μου. Δεν είναι σωστό να στεναχωρείς τη μαμά σου, Άρη. Ναι, προτιμώ να στενοχωρήσω λίγο τη μάμα μου παρά να είμαι δυστυχισμένος μία ζωή. Άρη, ξέρεις ότι δεν έχω τίποτε με τη χαρά, αλλά νιώθω ότι τούτη σχέση δοκιμάστηκε αρκετές φορές και δεν επέτυχε. Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι τούτη τη φορά είναι να πετύχει. Τούτη τη φορά, Γαβριέλα, είμαστε πιο μεγάλοι, πιο όρημοι. Συγγνώμη, αλλά δεν το πιστεύω τον το πράγμα. Η χαρά πάντα βουρούσε πίσω σου άμα να μείνεις και μόνη της. Ακριβώς το ίδιο πράγμα θα κάνει και τώρα. Εντάξει, θα σε χωρίσει, θα έβρει κάποιον άλλο και δεν θα σκεφτεί τίποτε. Τι λάθος κάνω. Πώς άφησα τα πράγματα και ξέφυγα τόσο. Δεν κρατούν τόσα χρόνια δεμένη την οικογένεια. Και γίναμε ξένοι. Η Ελένη με θέλει πλέον στη ζωή της. Η Χαράνια μπήκε στον κόπο να μου αναφέρει ότι θα φύγει. Με τον αρφό μου μίλω. Η Λέκτρα εξαφανίστηκε. Και δεν ξέρω με έναν Γιάννη πέθανε. Θεέ μου, Θεέ μου. Πολύ σταυρή κουβάλω. Ενοχλώ. Δεν θέλει. Καλημέρα. Καλημέρα. Κάτσε. Πολύ σκεπτικό σε βλέπω. Είσαι καλύτερα σήμερα. Μπορώ να πω είμαι χειρότερα. Χειρότερα. Γιατί, Σταύρο. Η Χαρά φεύγει αύριο από την Κύπρο μαζί με τον Άρη. Πολύ καλά. Είναι αρκετά μεγάλη πια για να κανονίζει για τη ζωή της. Δεν θέλει. Θα έφευγε χωρίς να μου το πει. Ήρθε η μητέρα του Άρη χτες να μου το πει. Καταλαβαίνεις ότι χάνω τα παιδιά μου. Μια κόρη φεύγει στην Κύπρο, η άλλη μου μιλά με σω δικηγόρο. Τα χάνω. Κάποτε διάβασα ότι τα παιδιά μας δεν μας ανήκουν. Δεν είναι παιδιά μας. Είναι η γη και οι κόρες της λαχτάρας της ζωής για τη ζωή. Και αν μπορούμε να τους δώσουμε την αγάπη μας, δεν μπορούμε να τους δώσουμε τη σκέψη μας. Και αν τους δώσουμε στέγη για το σώμα τους, δεν μπορούμε να τους δώσουμε για την ψυχή τους. Η ψυχή τους ανήκει στο αύριο. Σε ένα αύριο που εμείς δεν μπορούμε να επισκεφτούμε. Από τον προφήτη του Χαλίλ Γκυμπράν. Και με ξανατολμήθεις να σηκώσεις χέρι πάνω μου. Ούτε να μου ξαναπείς ότι φταίω εγώ που έφερε ο Σταύρος που το σπίτι. Πότε λέει στον παπά μας Σταύρο. Τότε χαρά που έμαθα ότι μπορεί να μην είναι παπάς μου. Είσαι απίστευτη. Αλλά το θέμα μας τώρα παραδέχτω, δεν είναι ο παπάς. Νομίζω είσαι ακόμα θυμωμένη επειδή σου είπα τίποτα για τον Άρη. Όχι, χαρά μου. Εσυνήθισε να μου κρύφεις την αλήθεια. Καλά αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορούσα να πω σε οποιοδήποτε τίποτε. Καταλαβαίνεις ότι η Κατερίνα ήταν φίλη μου. Εμένα τι μου το λαλείς. Εσύ να το δεις που επρόδωσες τη φιλία σας. Μπορούσα να συμβεί στον οποιοδήποτε. Όχι σε μένα πάντως. Ναι. Εξέχασες φαίνεται ότι αραβωνιάστηκε στον Ευαγόρα που έφτιανε με την ξαδερφή μας τη Ρένα. Κοινών ήταν εντελώς διαφορετικό. Α ρωτήσουμε τη Ρένα το ίδιο πράγμα πρέπει να το βλέπει. Χωρίσα χαρά πριν να είμαι εγώ μαζί του, εντάξει. Έτοιμη.
καλά χαρά. Ο Άρης. Που πότε είπαμε ότι ενδιαφέρεσαι εσύ για τον Άρη? Α, έτσι ρωτώ, έχω ευγένεια. Τους εξυπνάδες σου αλλού. Πάντως πρέπει να νιώθεις θεά που έκλεψες τον αραβωνιαστικό της Κατερίνας. Μπράβο, εκέρδισε έστω με το σπαθί σου. Από ό,τι θυμούμαι, ένισουν εσύ οι ειδικοί στο να μπαίνεις ανάμεσα στα ζευγάρια. Όχι, αγάπη μου. Εγώ ήμουν ερασιτέχνης. Εσύ έγινες επαγγελματίας. Τι πάμε. Πάμε. Πάντως, Ελένη, δεν εγκρίνω καθόλου τη φίλη σου. Τουλάχιστον η Ελένη έχει φίλες. Εσύ πόσες έχεις, είπαμε. Σου πω εγώ. Έχεις μια, την Κατερίνα. Τώρα καμιά. Μπράβο, Χρυσέ μου. Κόρη μου, μα έτσι θα πάρεις το μωράκι σήμερα σχολείο. Λέω. Αφού έψεσαι, μπορεί να είναι τζιλιά του ρε μαμά, είπα να τον αφήσω σήμερα σπίτι, αν πας και κρύωσε. Α. Άμα να μας πει ρε μας. Γιατί καλέ μου, εσύ σου αρέσκει να με κοντά στη γιαγιά σου, στο σπίτι της γιαγιάς σου. Αρέσει και μου, αλλά θέλω τον παπά μου. Αδόνη μου, πιένε να φέρεις το παιχνίδι που σου αγοράσαμε νεχτές να το δείξεις της γιαγιάς. Άντε, άντε. Α, Παναγία μου. Ξέρεις, εδώ το πράγμα που γάμα αναστάωσα τη ζωή τη δική μου σε του γιού μου. Είναι που έκαμε σε να αρκινήσεις το μυρολόι τώρα. Έπρεπε ο κύριος Φίλιππος να καταλάβει. Αμά, μεταξύ μας τώρα δεν μου να καταλάβει. Όχι τον έκλεψα. Έπρεπε να καταλάβει γιατί για καλό σκοπό που το έκαμε, κόρη μου. Έκαμε στο και έπρεπε να χαίρεται που έχει δίπλα του μια γυναίκα που έχει ευαισθησίες. Ξέρω το. Έπρεπε όμως να το ρωτήσω, ρε μαμά. Έπρεπε να το ρωτήσω. Αν πάει μου να δει μαζί του. Άδικος εντζήνος που είναι μαζί σου, που έχει τόσα χρόνια που είσαστε μαζί και σε παντρεύκεται. Μαμά, έλεος. Έλεος. Δεν είναι το θέμα μας ο γάμος, κόρη μου. Εκείνον έπρεπε να είναι, Χρυσή μου, το θέμα σα και το πρόβλημα σα και του σκιό. Τι όχι αν βοήθησε έναν άνθρωπο να γίνει καλά. Εγώ σου πω. Το γεγονό ότι έπια τα λεφτά για ιερό σκοπό, δεν το μετανιώνω. Τούτη η κίνηση που έκανα όμω εγκαταστρέψε μου η ζωή μου. Να σου πω, καλά έκαμε. Τι αν θέλει τη γνώμη μου, καλά έκαμε και χώριζε του. Μα ποιο είναι που τον χώρισε, ρε μαμά, αφού τσίνο με χώρισε. Αρέσκει σου, γιαγιά. Αρέσκει μου, αγοράκι μου, αρέσκει μου πολλά. Είχες και εσύ που είσαι μικρή. Η γιαγιά σου στα νιάτα της αγάπη μου έπαιζε με τις πέτρες. Ναι, καλέ μου, έπαιζα 5 πέτρες. Με τους καλεσμένους μας θα συζητήσουμε τα μέτρα που λαμβάνονται στις τράπεζες. Τελικά ήταν καλή η επιλογή μου να έρθω Κύπρο. Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια νιώθω τόσο ασφαλής. Αν μείνω εδώ αρκετό καιρό θα χάσουν τα ίχνη μου και κάποια στιγμή θα κουραστούν να με ψάχνουν. Ω Θεέ μου, θέλω τόσο πολύ να ξαναβρω την ηρεμία μου. Ναι, έλα. Ναι, εντάξει, τα έβαλαν όλα. Και τις κάμερες και το συγγερμό. Είχες δίκιο. Τα έχω τα λεφτά σου. Ωραία, που θες να βρεθούμε. Ναι, είσαι σίγουρος όμως ότι η καφετέρια θα είναι ίσχυη, γιατί δεν θέλω να γίνω στόχος. Οκ, εντάξει. Θα έρθω να σε βρω εκεί. Νιώθω πολύ χαρούμενος που σε γνώρισα. Αυτό είναι αμοιβαίο. Όλα όμως γίνονται για κάποιο λόγο. Τον τελευταίο καιρό νιώθα μόνος πολύ. Αν δεν είχα και τον Αλέξανδρο, θα τρελαινόμουν.
Είσαι τυχερός όμως, γιατί έχεις τον Αλέξανδρο. Ένα πραγματικό άγγελο. Εγώ δεν έχω κανέναν πια στη ζωή μου. Γιατί όμως, έδιωξες τους γύρω σου ή έφυγα και συγκατέλειψα? Νομίζω τους έδιωξα. Δεν είμαι εύκολος άνθρωπος. Ούτε εγώ. Πολύ δύσκολα επικοινωνώ με κάποιον. Εσύ όμως έχεις κάνει πολλά για μένα αυτές τις μέρες. Τίποτα δεν έχω κάνει. Απλά κάνω ένα συντροφιά στον άλλο. Ευχαριστώ τότε τον Θεό που με σκέφτηκε και μου έστειλε μια συντροφιά σαν εσένα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής μου. Ναι. Και για μένα είναι δύσκολη περίοδος και αληθινά νιώθω ευγνώμων για τη φιλία μας. Πότε θα επιστρέψεις στην Ελλάδα, Νεφέλη? Δεν ξέρω. Ίσως και ποτέ. Τόσο πολύ σε πλήγωσαν κάποιοι ή κάποιος? Νομίζω είναι ώρα να πηγαίνουμε. Ναι. Δεν ήμουν καλά, χαρά. Δεν ήθελα να μιλήσω με κανένα. Επίσης, και πιάσεις τα ρούχα σου. Ναι. Ώσπου να φύγουσαμε, ήθελα να ανοίξει για να με καταπιεί. Τσακώθηκες με την Κατερίνα? Ήταν σε έξαλλη κατάσταση. Στο τέλος, επέταξε μου το δαχτυλίδι, τον αραβώνω μες στα μούτρα. Εντάξει. Κι εγώ στη θέση της το ίδιο θα έκανα. Άκουσα τα πουλούς. Τη Λέλα, τον παππούν της, τη μάνα μου. Πραγματικά νιώθω ότι αν μου πούνε λίμνα κουβέντα είναι να εκραγώ. Άρη μου, ξέραμε το ότι... ότι είχε να αντιδράσουν όλοι, περιμέναμε το. Μα δεν έχει ένα πλάσμα με το μέρος μας, ρε χαρά. Ένα! Τώρα είμαι εγώ για σένα και εσύ για μένα. Δεν χρειαζόμαστε την αποδοχή των άλλων. Θα φύγουμε και θα τα αφήσουμε όλα πίσω μας. Να πάεις εσύ για τα εισιτήρια? Ναι, σήμερα. Ωραία. Θα πάω εγώ στην καφετέρια να μιλήσω λίγο με τον Μάρκο. Ξέ. Άρη, και μετανιώσες. Όχι, χαρά μου. Ένα μετανιώσα. Εμείς να είμαστε μαζί, ό,τι και να λένε οι άλλοι. Είμαστε μπλασμένοι ο ένας για τον άλλο. Και δεν μπορούμε να αποφύγουμε το πεπρωμένο μας. Περιθώριο. Υπόσχομαι σου το σπίτι σου θα είναι τελειωμένο. Έσπασε το ανέβρα μου, ρε Κωστή. Πόσες φορές να σου πω ότι ήμουν Αγγλία, αν ήμουν στο Λονδίνο, έκαμα τρεις εγχειρίζεις. Εσύ θέλει να μου κάνεις την τέταρτη. Έκαμε μου πούσα, ρε Κωστή. Τι έθελες δηλαδή? Να έχω επίβλεψη το χτιστάω σαν ήμουν μέσα στο νοσοκομείο ή στο Λονδίνο? Έφεξες. Είσαι και τυχερός. Εγλίκανα τώρα. Ας σου κάνω και 10% έκπτωση. Έτσι, αν καθυστέρηση. Άρεσες σου, παλιά άνθρωπε. Άντε, μιλούμε. Αφήνουμε υγεία. Καλώς τη Γαβριέλα μου. Από ό,τι βλέπω, μια χαρά είσαι. Μες στις φωνές και τις παουρκές. Οι φωνές είναι μέρος της δουλειάς, αγάπη μου. Τι να κάνεις, άμα είσαι να κάνει μια μπάλα τους. Νευριάζεις, νευριάζεις. Τέλος πάντων, μπέ μου, γιατί με έφερες άρωνα, ρωδάμε. Κάτσε, αγάπη μου. Θέλω να σε ρωτήσω πρώτα. Ίνταλος. Επιστρέψαμε στα πάτρια εδάφη. Τα πράγματα στη Γερμανία δεν ήταν όπως τα περίμενα. Κόρη, σε παιδί. Πού να βρεις καλύτερα από την Κύπρο, σειρότερα, να σου πουλαλούμε. Όχι, η Γερμανία μια χαρά ήταν. Με το περιβάλλον που είχα πρόβλημα. Δηλαδή? Είχα πολλά προβλήματα με την οικογένεια του Σεφκάν. Άλλη νοοτροπία.
Μάνα μου, το καημένο το τουρκούιν τζάφηκε στο στα κρύα του λουτρού με δυο σιλικαμένα. Εμπα στο ψητό, Φίλιππε, με θέλεις να με για να συζητήσουμε για το σεφκάνε, ναι. Όχι, για τα δυο σιλικαμένα. Έθελα να ξέρα πώς θα βγάλει πέρα μόνο στο γραφείο. Ωραία. Τώρα να δείτε την αξία σου. Κόψε, κόρη μου, που είναι τον άνθρωπο κανεί. Τι κατάλαβες τον σοντζερό που είσαι μαζί. Αντρέα, μα. Μην τα γάμνουμε τώρα, ούλα ίσα ζωμιά. Ο Φίλιππος πάντα φροντίζει, εμείς πάντα αγαπάμε. Ναι, αφού σε αγάπα, γιατί εν τούτο είπες που την αρχή πριν να πιάσεις τα λεφτά. Τούτο ήταν το λάθος, μεν του το είπα. Εν το εξήγησα, ρε παιδί μου, δεν τα καταλάβει. Και πιστεύεις ότι θα σου τα έδιναν τα λεφτά. Που ξέρω. Χαλαρίσου, αγάπη μου. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι αν του το λάλο θα μου τα έβγαινε. Αν του το έλες. Αν. Κόρη μου το ανεφυτέψαν το και δεν ευλάστησε. Αδόνη, θυμάσαι, αγάπη μου, που πήγαμε στην Αγγλία. Από ήμουν μικρός. Μπράβο. Θέλεις να ξαναπάμε. Να σε για βαβάς μαζί μας. Άκου, να πάμε εγώ και εσύ. Ο βαβάς έχει πάρα πολύ δουλειά τώρα και μπορεί να έρθει. Θέλω, μαμά. Θέλω να φτύγει ο παπάς. Εντάξει, αγάπη μου, να πάμε εμείς οι δυο πρώτα και μετά μπορεί να φτύγει ο παπάς. Όχι, θα πάμε σπίτι μας. Κορή, μα ήταν που πάθες τώρα, πού θυμήθηκες την Αγγλία. Την Αγγλία, μαμά. Η Αγγλία είναι η μόνη μου διέξοδος. Να ξεκόψω μια και καλή μου, κύριο Φίλιππο. Αχ. Αναστασίου, ακόμα περιμένω τον κίδεμόνα σου. Αύριο, κύριε. Αύριο, έχει τρεις μέρες που μου λέει αύριο. Είμαι σταθερός στις απαντήσεις μου. Αναστασίου, τέρμα ανταστία. Αύριο, αλλιώς θα πας στον υποδιευθυντή. Εντάξει, κύριε. Τι έκαμε τούτος. Δεν φέρνει βιβλία. Είναι ανεύθυνος, δεν έφερε μια φορά τα βιβλία του στο μάτι. Έτσι είναι οι σημερινοί μαθητές, ανεύθυνοι. Και ύστερα μπερδεύουν οι γονείς τους. Κοίταξε πάντως για τον τρόπο που συμπεριφέρονται τα παιδιά, ευθύνονται και οι γονείς. Αμαρτία γονέων, παιδεύουν συντέκνα. Δεν κατάλαβα. Ήταν μπηχτή για μένα τώρα. Τούτη για τον τρόπο μεγαλώνω τα παιδιά μου. Πέμ! Για όνομα του Θεού, Άννα, δεν είπα κάτι τέτοιο. Τι έπαθες τώρα. Δεν ξέρω, είμαι πολύ καλά σήμερα. Ούλα φταίω μου. Είναι επειδή θα φύγει ο Άρης. Ναι, χωρίς σπίτι, χωρίς δουλειά. Πέμ, πώς θα ζήσω. Μα αφού σου είπε, Άννα μου, γιατί ανησυχείς, θα μείνω με κάποιους φίλους. Είναι μεγάλος. Μεγάλος, αλλά για μένα είναι πάντα το μωρό μου. Κοίτα, τώρα που είπες αυτό το πράγμα για μωρό, σκεφτόμουν κάτι. Με μου πεις ότι θέλεις να κάνω με κοπελούθια. Όχι, δεν είναι αυτό που ήθελα να πω. Απλά σκεφτόμουν για το Σούπερμαν ότι είναι καιρός να τεκνοποιήσει. Είναι πράγμα. Δεν είναι έγκριμα τόσο όμορφο γλυκό σκυλάκι να μην έχει απογόνους. Με συνεχίσεις παρακάτω. Με συνεχίσεις παρακάτω, γιατί θα σε πετάξω έξω. Και εσένα και το βρωμόσυλο σου. Πάντως που η χαρά σου δεν τίποτε για τη σχέση της με τον Άρη. Ναι. Η αδερφή μου γίνεται μυστικοπαθής όταν νιώθει πως κάνει λάθος. Έτσι έκαμε όταν ξεκίνησε με τη σχέση της με τον Μάρκο. What? Έφτιανε τζε με τον Μάρκο. Ναι. Δυστυχώς. Περίεργο μου ο Μάρκος εγούσταρε τη χαρά. Είναι καθόλου το στυλ του. Και ποια κατά τη γνώμη σου είναι το στυλ του Μάρκου. Κάποια
Σαν εμένα, ας πούμε. Νιώβη, ούτε που να το σκέφτεσαι. Γιατί ρε, Ελένη, πέφτω του Λία. Γιατί έχει δυο κόρες. Γι' αυτόν κόψε το παιχνίδι μαζί του. Ακόμα καλύτερα που έχει μωρά. Θα χρειαστεί να τα κάνω εγώ. Θα τα έβρω έτοιμα. Πάμε να παίξουμε μετά από ένα και κόψε τις μπελάρες. Τι γίνεται, πολλά. Πολλά και καλά. Όπως το δύο καθένας. Ναι, μου συμβαίνει πάλι, ρε φίλε. Αποφασίσαμε με τη Χαρά να φύγουμε. Πού να πάτε? Αθήνα. Περιπέζεις με, ναι. Όχι, ρε φίλε, σε περιπέζω. Μιλώ σοβαρά. Με όλα όσα γινήκαν, δεν μας παίρνει άλλο το περιβάλλον δάμε να μείνουμε. Θέλουμε να κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα. Φίλε μου. Μπορείς να σου φέρει μια αντράπουλα. Ναι. Πολλά μεγάλη αποφάση ρε φίλε τώρα να αφήσεις πόν το πόσο. Τι να σου πω. Τίποτα δεν μου πείτε ρε φίλε. Τέλος πάντων, το θέμα μου με έναν άλλον τώρα. Τι να κάνουμε με την καφετέρια? Τι μπορούμε να κάνουμε με την καφετέρια? Θέλω να πουλήσω τα μερίδια. Εγώ κάζω λεφτά, είναι χωρί άρη. Πρέπει να βρεις κάποιον άλλον να πουλήσει το μερίδιο σου. Και πρέπει να κάποιος της εμπιστοσύνη, όταν αν πήδα μέσα μου φέρεις τον οποιοδήποτε. Καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω, ρε φίλε. Το πρόβλημα όμως είναι ότι δεν ξέρω κανένα που να ενδιαφέρεται. Κάτσε ρε, για να ακούσε αυτές τις γνώμη μου, μην πουλήσεις τίποτε, κάτσε να ακούσε. Γιατί? Γιατί όπου γεννάς είναι άρτη ρε που είναι Αθήνα. Δεν υπάρχει έτσι περίπτωση ρε φίλε. Και να μην πάνε καλά τα πράγματα στην Ελλάδα, να πάμε μια Αγγλία, μια Γερμανία, μια Αμερική. Δεν μπορώ ρε φίλε να ξανάρθω στην Κύπρο, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορώ να ξαναντικρίσω την Κατερίνα μέσα στα μάτια. Αλέξανδρε, μου με βοηθήσεις να ποτίσουμε? Ναι, μωρό σου. Να μεγαλώσουν, ναι, αλλά για να μεγαλώσουν πρέπει να τα ποτίσουμε για να μην μαράνουν. Γεια σου, παπά. Κόρη μου, γιατί να απαντάς στο τηλέφωνο σου? Ήθελα να τα πούμε από κοντά. Τα νέα ταξιδεύουν γλύωρα. Τι θέλεις να πεις με τούτο? Θες για να μου πεις ότι φεύγεις πριν Κύπρο, κόρη μου? Ποιος σου το είπε? Αλέξανδρε μου, πήγαινε να ξεκουραστείς και να συνεχίσουμε μετά, μωρό μου. Αντέγγελε μου, πήγαινε να έρθω εγώ σε λίγο να σε δω, εντάξει. Να μου πεις ποιος σου το είπε. Σημασία είναι εσύ ποιος μου το είπε. Αλλά το ότι το μάθα από άλλους και όπου είναι κόρη μου. Και είσαι θυμωμένος μαζί μου. Χαρά, νομίζω είναι καιρός να οριμάσεις, να σταματήσεις τις επιπολαιότητες. Παπά, τον Άρη να αγαπώ τον και θέλω να ζήσω μαζί του. Κόρη μου, σκεφτείες το καλά. Ναι. Αν δεν ήμουν σίγουρη, θα κόφω κατά εισιτήρια. Καταλαβαίνεις ότι με τον την κίνησή σου να διαλύσεις την οικογένεια μιαν και καλά. Παπά, δεν είμαι υπεύθυνη εγώ για τα λάθη της μάμας. Ούτε εγώ. Αλλά εγώ πιερώνω τα. Θέλω να ζήσω τη ζωή μου. Να δω το μέλλον μου. Χαρά. Αφής, θα έχω καμιά επικοινωνία με την αδερφή σου, το καταλαβαίνεις? Δεν θα χαράμισω εγώ τη ζωή μου για να γίνω γέφυρα μεταξύ εσέναν και της Ελένης. Λοιπόν, σας παρακαλώ έβρετε τα γιατί αρκετά ταλαιπωρηθήκαμε νουλί από την ιστορία. Πάμε σαν να δω τον Αλέξανδρο. Ρε, μάνε βάλες νου ρε. Έχουμε κρίση γε μου ακόμα. Κάμε τα. Να σου μείνουν για μέα απούλητα να τα θωρείς. Τι να σου πω. Κάμε ό,τι κόψει ξερίζου. Άκου να σου πω, Φιλίππα, θα συνεχίσεις τα τηλεφωνήματα, πέ μου το, να φύγω και έρχομαι άλλη φορά. Κόρη, με σέσαρις. Κάτσε σε θέλω σε λαλό σου. Ακούω. Θέλω να δουλέψουμε μπάλε μαζί. Τι? Να επιστρέψεις στα παλιά σου καθήκοντα. Τι δουλειά σου ξέρεις τι. Και η Χριστίνα? Χριστίνα, μεγάλη ιστορία. Απλώς να σου πω ότι... Ότι.
Βλέπω ότι έχασες ευκαιρία, να. Χριστίνα, τι θέλεις να με. Την ίδια ακριβώς ερώτηση έχω εγώ για την Γαβριέλα. Τι θέλει να με. Ένα μου τη δουλειά σου. Καλά, μαλάντρεπεσαι. Μόλις έφυγα, ήβρες χαραμάντζεν πήγες. Φιλίππε, τι λαλεί. Δεν τη διασημασία. Για εσύ έπαιζε μα το άνετο Τζεκούλ ότι εσύ ενδιαφέρει ο Φίλιππο. Και μόλις έκανα τζεκούλ, τουκ, ήρθε μέσα στα πόθια μα πάλι. Προσπαθώ να καταλάβω τι θέλει να πει. Σε πολλά ή πολύ τελικά. Φιλίππε, θα μου πείτε τι συμβαίνει. Χριστίνα, θέλει κάτι. Ήρθα να σου φέρω τα κλειδιά σου. Και να σου πω σε κάτι. Ότι για σου κάμα η χάκη σου. Κι ακόμα τζελία. Τελικά, φιλούι μου, πρέπει να κάνω δυο τρεις δουλειές για να μπορώ να βάλω λεφτά σπίτι. Είσαστε δυο πολλοί εσείς. Πώς θα προλάβεις. Δύσκολη κύριε, ρε φίλε. Αλλά ευτυχώς σήμερα θα τα οικονομήσω καλά. Γιατί, κερδίσαι το λαχείο σου. Όχι, ρε. Έκανα εξυπηρέτηση κάποιου τύπου και περιμένω να έρθει σήμερα να με πληρώσει. Τι εξυπηρέτηση. Τίποτε το παράνομο, φίλε, με φάσε. Ξέρω, πρόσεχε. Έχει και ο κοπελούθηκε έναν ιωζήρα στο κοκλή. Φίλε, με φάσε το φιλούι σου. Ο Σοφοκλής είναι που 16 χρόνων που είναι στην πιάτσα. Ρε φίλε, 16! Ω, καλό στο φίλο μου. Δεν σου πάρα με υπάρχουν γνωστοί. Καλά, ο Μάρκος όμως τον αρφό μου. Ο Μάρκος είναι φίλος μου, σειράς μου, εδώ στρατό. Χαίρο πολύ. Άρα, μας αφήνεις λίγο μόνος. Δεν καταλαβα, γιατί θυμώνεις τώρα. Δεν θα λες τίποτα για μένα, σε κανέναν. Τίποτα, σε κανέναν. Είπες ότι επιάζει τον παπά. Ναι. Τι κάνει ο Αλεξάνδρος. Για τον παπά που σου μιλώ, για τον Αλεξάνδρο. Χαρά με ενδιαφέρει τι κάνει ο παπάς. Δεν είναι καθόλου καλά. Ούτε εγώ είμαι καλά. Τι να σου πω. Καλή τύχη. Όλα είναι και για τις κάμερες. Όλα. Θέλεις κάτι άλλο μόνο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Η κατάσταση πρέπει να σταματήσεις. Φίλιππε, αρκετά προβλήματα μου δημιούργησες, θέλω άλλα. Εγώ δημιούργησα προβλήματα ο Ξαοσπύρος με τις ψευκές του. Θέλω να συζητήσω οτιδήποτε. Δώσ' μου άλλη μια ευκαιρία να σου αποδείξω πόσο να αλλάξα. Ζήτως. Πότε. Σύντομα.